Μπαίνω για να υποβάλω την αίτηση, συμπληρώνω τα στοιχεία μου και μόλις πάω να κάνω υποβολή αίτησης, με βγάζει «Διορθώσετε παρακαλώ το λάθος», το οποίο λέει «Εμφανίζεστε απασχολούμενοι με το αφημί, τάδε». Έχουν γίνει όλες τις διαδικασίες, σωστά, αλλά στην προσπάθειά μου για να υποβάλω την αίτηση για το επίδομα των 800 ευρώ, μου βγάλει το σύστημα ότι εργάζομαι στον προηγούμενο εργοδότη. Και δεν μπορώ να ολοκληρώσω την αίτησή μου επί της ουσίας. Με τις προθεσμίες για την υποβολή αίτησης να εκπνέουν, εκατοντάδες είναι οι εργαζόμενοι που δεν κατάφεραν έως σήμερα να ωφεληθούν του επιδόματος των 800 ευρώ εξαιτίας σφαλμάτων του συστήματος Εργάνη. Έγινε αναστολή σύμβαση από την εταιρεία την ιδιωτική που δουλεύω και με πετάει το σύστημα λοιπόν έξω και μου λέει ότι είμαι ακόμα απασχολούμενη στο άφημί του Δήμου. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πλήρης αδιαφορία, δηλαδή και στα τηλέφωνα που καλούμε και στα email δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Παντελώς αδιαφορία, δυστυχώς. Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, το σύστημα Εργάνη δεν έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις σε καθάριση των αριθμών φορολογικού μητρώου, με αποτέλεσμα, παρά το γεγονός πως οι συνεργοδότες τους έχουν βάλει σε καθεστώς αναστολή σύμβασης, αυτοί να εμφανίζονται ως εργαζόμενοι και μάλιστα σε τέος ή και πολύ τέος εργοδότες. Πότε απολυθήκατε από την κοινοφελή εργασία? Απολύθηκα στις 27 Νοεμβρίου του 2019. Mm-hmm. Και ο επόμενος εργοδότης σας ήταν πότε? 7 Ιανουαρίου του 2020. Από τη στιγμή που φύγατε από τον εργοδότη που φαίνεται στο Εργάνη ότι είστε μέσα, έχετε μάλιστα αλλάξει ήδη 2 φορές εργοδότη, σωστά? Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς πότε φύγατε από τη συγκεκριμένη επιχείρηση? Έφυγα αρχές Δεκεμβρίου, μετά αρχές Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, άλλαξα εργοδότη και στην πορεία έφυγα. Έφυγα από εκεί και βρήκα, στο Φεβρουάριο βρήκα την τρίτη δουλειά ουσιαστικά. Πότε απολυθήκατε από τον προηγούμενο εργοδότη? Πριν τις γιορτές ήταν, μέσα στο Δεκέμβρη. Και μετά από εκεί έχω ξαναδουλέψει και σε άλλες δουλειές. Δηλαδή μετά από αυτό έχω αλλάξει 3-4 δουλειές. Εσείς έχετε επικοινωνήσει με την κοινοφελή εργασία στο Ηράκλειο? Επικοινώνησα παντού, με το Δήμο, με την κοινοφελή, παντού ο ένας με στέλνει στον άλλον και μου είπαν ότι θα φτιαχτεί, αλλά δυστυχώς λένε ότι δεν απαντάνε, λέει, τα email του Εργάνη που έχουν στείλει ήδη από το Δήμο. Δυστυχώς το πρόβλημα εντοπίζεται από τους διαχειριστές του ανθρώπινου δυναμικού που δεν καταχώρησαν σωστά, δεν καταχώρησαν καθόλου, καταχώρησαν με διαφορετικές ημερομηνίες τα στοιχεία που θα έπρεπε να είναι ορθά. Υπάρχουν διαφοροποίησεις ανά περίπτωση και το σύστημα Εργάνη, όταν οι εργαζόμενοι μπαίνουν να κάνουν τη δικιά τους δήλωση, δεν ταυτοποιείται και βγαίνει άκυρο. Σε επικοινωνία με την επιθεώρηση εργασίας, με ενημέρωσαν ότι οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστημα αντλεί λάθος πληροφορίες από το Εργάνη. Και στην προσπάθειά μου για να επικοινωνήσω με την Εργάνη, δεν απαντούσαν τα τηλέφωνα. Έχω στείλει επανειλημμένα email, στην οποία δεν πήρα καμία απάντηση. Πίσω από τους αριθμούς, ωστόσο, είναι οι άνθρωποι, με εκατοντάδες συμπολίτες μας να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και να βρίσκονται αντιμέτωποι πια με το φάσμα της φτώχειας. Έχω 2 μικρά παιδάκια, ηλικίας 4 και 20 μηνών. Έχω σταματήσει από τη δουλειά σχεδόν 1,5 μήνα. Όλοι οι λογαριασμοί τρέχουν. Έχω αναγκαστεί να παρατήσω το σπίτι που νίκιαζα για να μετακομίσω στη μαμά μου, ώστε να λιγοτερέψουν λίγο τα έξοδα, ώσπου να βγει μια άκρη από όλο αυτό. Το κράτος δεν θα ρωτήσει άμα ο καθένας έχει την ανάγκη των 800 ευρώ, γιατί άλλες οικογένειες με αυτά τα λεφτά δεν κάναν Πάσχα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις και φυσικά δεν τους μοιάζει.